Έπρεπε να ντρέπονται κάποιοι. Και αν υπάρχουν υποψίες για φασισμούς για κάποιους, είναι ακριβώς γιατί καπηλεύονται τη λέξη πατρίδα και τη λέξη δημοκρατία δεν την έχουν καθόλου στη συμπεριφορά τους. Καθόλου μα καθόλου στη συμπεριφορά τους. Αυτό λοιπόν εκτίθενται κάποιοι. Εγώ δεν θα φοβ... Εμένα αν με πούνε φασίστα, με νοιάζει, δεν με νοιάζει, γιατί δεν είμαι. Δεν μοιάζεις. Ναι, κάποιοι που μοιάζονται. Υπάρχει όμως και η κατεπίφαση δημοκρατία, ναι, που είναι το χειρότερο. Άλλο, άλλο. Και εκείνοι είναι φασίστες. Και πρέπει όμως να πούμε, για να έχουμε μια ιστορική βάση σε αυτά που λέμε, ότι και οι στρατιώτες του Λεωνίδα, οι οποίοι ακολουθούσαν βασιλιά, και στρατιώτες του βασιλείου Βουλγαροκτώνου, του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και του Κωνσταντίνου, ο οποίος ελευθέρωσε Θεσσαλονίκη, ναι, και έφτασε μέχρι την Αμυντικά. Στου Βενιζέλου την εντολή υπήκουσαν. Ναι, αλλά και αυτοί οι στρατιώτες που ακολουθούσαν κάποια άλλα πολιτεύματα και αυτοί για τη δόξα της Ελλάδας πολεμούσαν. Ναι. Πρέπει να πούμε το εξής. Η Ελλάδα δίδαξε δημοκρατία, βεβαίως. Η Αθήνα. Η Αθήνα. Η Αθήνα, όχι, ναι, η Σπάρτη, ούτε, ναι, η Μακεδονία. Παρότι υπήρχαν. Ούτε, εγώ δεν δέχομαι ούτε, ναι, ότι η Αθήνα δίδαξε. Γιατί το 90% ήταν δούλοι. Ήταν 50.000 πολίτες επί ενός. Ούτε αυτό δεν το δέχομαι, αλλά 50.000 πολίτες. Στο 10% ήταν δημοκρατία. Ενός εκατομμυρίου μετήκων και δούλων. 50.000. Πάντως και οι στρατιώτες που είπατε του Λεωνίδα, οι στρατιώτες του Λεωνίδα που δεν είχαν μόνο την έννοια της πατρίδος. Ήταν οι εποχές τότε φεουδαρχικές. Μήπως ήταν πιο δημοκρατικό. Εάν ερωτώντο θέλετε να ψηφίζετε, θέλετε να έχετε δικαίωμα λόγου, θα λέγανε ναι. Ήταν τότε το σύστημα, όποιος έλεγε στο Σαντάμ Χουσεΐν, εκεί κάτω που είχε φασισμό, που εκτελούσε. Ο λαός δεν ήθελε δημοκρατία. Αν όμως το έλεγε, τον εντυφεκίζετο. Ο Παπαδόπουλος τι είχε πει? Όποιος βγαίνει 7 η ώρα μετά τις 7 η ώρα από το σπίτι, του φεκίζεται. Ο κόσμος δεν ήθελε δημοκρατία. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, απλά την κατάπινε για να μην του φεκιστεί. Εγώ θέλω να πω ότι μπορεί περισσότερη δημοκρατία να είχε η αρχαία Σπάρτη, που ο κάθε ένας, ναι, είχε τον κλήρο του, πιθανόν, έτρωγε στα συσίτια και όλοι ήταν ίσοι. Ας ήταν βασιλεία το πολίτευμα. Εντάξει. Παρά η δημοκρατία η σημερινή. Και ο βασιλιάς της Σουηδίας, ο βασιλιάς της Σουηδίας κλαδεύει μόνος του τον κήπο του, περπατάει μόνος του στον δρόμο. Γι' αυτό και κράτησε το θρόνο του, γιατί είναι δημοκράτης. Εγώ που θέλω να φτάσω, αν είχαμε πραγματική δημοκρατία και όχι κατεπίφαση, μπορεί η Ένωση Κεντρών, όχι μπορεί, θα ήταν κυβέρνηση. Και κάποια άλλα κόμματα τα οποία έχουν πολύ μικρά ποσοστά. Αυτό λέω. Στο debate που ήταν ο κύριος Καρατζαφέρης και ο κύριος Παπαθεμελής, αν ήταν παρόν ο Λεβέντης, η Ένωση Κεντρών θα είχε πάρει ήδη 5% και 10%. Όμως πρέπει να αναλογιστούμε. Αν λέγεται... Ενώ αυτοί, όσο και να παρουσιαστούν εκεί, είναι καθυλωμένοι. Αν λέγεται δημοκρατία, για, ναι, για να τελειώσω, να βγάλω το, να βγάλω το συμπέρασμα, ναι, των, ναι, λεγόμενων. Θα σας δω δύο χρόνια. Τι συμβαίνει? Είναι δημοκρατία ένα πολίτευμα το οποίο ψηφίζουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έπρεπε κανονικά. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό ψυχασθενών. Το οποίο λόγω και του επαγγέλματος. Ναι, δεν μπορούμε να του. Ποιος θα αποδεικνύσει, ποιος θα πει ποιος είναι ψυχασθένης? Πρέπει να υπάρχει. Ποιος θα πει? Μπορεί ένας για τις αντιπάλους να παίρνει χαρτιά ψυχασθένης. Δεν μπορεί να ψηφίζει ο τρελός. Δεν μπορεί να ψηφίζει ο τρελός. Δύσκολο να λέμε για κάποιες μειονότητες ότι δεν είναι. Άκουσα κάποια πράγματα που δεν έχουν ιστορική σημασία. Είπες προηγουμένως ότι οι στρατιώτες του Λεωνίδα πολεμούσαν δημοκρατικά. Νομίζω ότι κάνουμε λάθος στην έννοια της δημοκρατίας. Δημοκρατία είναι μια ιστορία ίσων δικαιωμάτων, ελεύθερης διακυβέρνησης πολιτών μέσα από την ψήφο τους, εναλλαγή αρχόντων.